Η Διοίκηση Αμφίβιων Δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού εξασφαλίζει με τα αρματαγωγά και τα πλοία ταχείας μεταφοράς την αποστολή ισχυρών δυνάμεων της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών προς οποιοδήποτε νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Καταγράψαμε λεπτό προς λεπτό την εντυπωσιακή φάση της αποβατικής άσκησης Θάμσα Γυαλός 219 και την φόρτωση δυνάμεων πεζοναυτών με τον εξοπλισμό τους στο αρματαγωγό Ικαρία. Λιμάνι Βόλου. Λίγο πριν το χάραμα, σκοτάδι καλύπτει ακόμα τον ορίζοντα. Το κρύο και η υγρασία είναι διαπεραστικά, καθώς οι συγκεντρωμένες δυνάμεις περιμένουν το αρματαγωγό Ικαρία του Πολεμικού Ναυτικού για να ξεκινήσει η φόρτωση στο πλαίσιο της άσκησης Θάμσα Γυαλός 219. Πάμε, βίναστε. Μόλις ο καταπέλτης πέσει στον προβλήτα, όλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα. Προσωπικό της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, μαζί με τροχοφόρα οχήματα και τεθωρακισμένα, ξεκινάνε να φορτώνονται στο καράβι. Με απόλυτη τάξη και πειθαρχία, τα οχήματα Hammer και Mercedes των πεζοναυτών εισέρχονται στο τεράστιο αρματαγωγό. Αυτή είναι και η πρώτη φάση μιας αμφίβιας αποβατικής επιχείρησης. Εκτός από την εκπαίδευση που γίνεται σε συνεργασία με μέσα του πολεμικού ναυτικού και τώρα πρόσφατα και με μέσα του λιμενικού σώματος, η βασικότερη αποστολή είναι η παραλαβή της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών από την έδρα τους και η μεταφορά τους και εκτέλεση αμφίβιας επιχείρησης σε κάποια από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε συνθήκες συσκότησης, το πλήρωμα του αρματαγωγού Ικαρία καθοδηγεί τους οδηγούς που μαζί με τα οχήματά τους καταλαμβάνουν μέχρι και την τελευταία σπιθαμή διαθέσιμου χώρου στο κατάστρωμα. Και κλειμένη ράμπα αναδιπλώνεται και ανοίγει ο δρόμος για βαρέα άρματα μάχης Λέο Παρντένα και τα τεθωρακισμένα Μη 113 των πεζοναυτών. Στο προκαθορισμένο σημείο, κάθε άρμα περιστρέφεται με μέτωπο προς τον καταπέλτη για να εκτελέσει έξοδο όταν θα έρθει η ώρα της απόβασης. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα άρμα την ώρα που είναι να φύγει από την πόρτα του αρματαγωγού είναι έτοιμο να ολοκληρώσει την αποστολή του. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έτοιμο να ρίξει βλήμα. Από εκεί και πέρα, αφού φύγει όλος ο ουλαμός, όλο το τμήμα των τεθωρακισμένων από το αρματαγωγό, υποστηρίζουμε με μεγάλη ισχύ πυρός το τμήμα των πεζοναυτών που βρίσκεται μπροστά μας. Τα τεθωρακισμένα των πεζοναυτών μόλις έχουν φορτωθεί στο διαμέρισμα αρμάτων του αρματαγωγού Ικαρία. Μια ολόκληρη δύναμη κρούσης είναι έτοιμη να μεταφερθεί προς την περιοχή της απόβασης. Ακόμη και τα θηριώδη αυτοκινούμενα πυροβόλα Μη 109 φορτώνονται με χαρακτηριστική άνεση. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία και ασφάλεια η διαδικασία που είδαμε, πρέπει να γίνει η έγκαιρη συγκέντρωση προσωπικού και μέσων, ο έλεγχος αυτών, καθώς επίσης και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες ώστε να πετύχουμε με ασφάλεια και στον προβλεπόμενο χρόνο τη φόρτωση. Παρά λοιπόν τη φαινομενική δυσκολία, όλα ολοκληρώνονται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο χάρη στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευση των πεζοναυτών και των ανδρών του πολεμικού ναυτικού, που συνεργάζονται στενά σε μία από τις πιο δύσκολες και πολύπλοκες στρατιωτικές επιχειρήσεις.